το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό. Εντάξει, όσο το πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την ένταση που θέλαμε και δεν ήμασταν τόσο. Δεν δημιουργήσαμε ευκαιρίες και δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όσο αφορά το δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ ότι η ομάδα έπαιξε στο ποδόσφαιρο. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο στα πρώτα 5 λεπτά. Και θεωρώ, πιστεύω ότι το παιχνίδι εξελίχθηκε για μας πιο εύκολα και ότι κερδίσαμε δίκαια. Ο Παύλε, επόμενα τρία παιχνίδια για να πάρει την πρώτη θέση κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος χρειάζεται τρεις νίκες. Όχι, κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Τις δύο ημέρες με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, κοιτάμε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από αύριο θα δουλέψουμε για αυτό το μάτς. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Έχουμε πάρει ένα σκορ πρόκρισης και θα πάμε για εκεί πέρα για την νίκη και να πάρουμε την πρόκριση στους τέσσερις του κυπέλλου. Έχει ιδιαιτερότητα σε αυτό το παιχνίδι, πιστεύεις? Θεωρώ ότι στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην Τούμπα πήραμε ένα καλό σκορ. Ένα σκορ πρόκρισης, αλλά ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μας πιέσει. Αλλά από εκεί πέρα, αν εμφανιστούμε όπως πρέπει και γιατί πιστεύω ότι έχουμε καλύτερο ομάδα τον Παναθηναϊκό, θα κερδίσουμε δίκαια. Και θέλω να είμαστε εμείς αυτοί που θα περάσουμε στην επόμενη φάση.